Λοιπόν, έχω τα αποτελέσματα. Ο πρώτος μονομάχος που θα μονομαχήσει σήμερα για να διεκδικήσει την παραμονή του στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, ο πρώτος μονομάχος που θα μονομαχήσει σήμερα για να διεκδικήσει την παραμονή του στο παιχνίδι είναι... Λευτέρη, έπεσες μέσα και αυτή τη φορά που ένιωθες ότι θα είσαι σίγουρα εκεί. Είμαι μια χαρά. Περιμένω το φίλο που θα κάτσει δίπλα και θα το παλέψουμε παρέα. Ο πρώτος παίκτης ή παίκτρια που προστάτεψαν οι τηλεθεατές με την θετική τους ψήφο, επαναλαμβάνω, ο παίκτης ή παίκτρια που προστάτεψαν οι τηλεθεατές με τη θετική τους ψήφο, άρα δεν θα είναι μονομάχος σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος. Αυτός ή αυτή που θα μονομαχήσει με τον Λευτέρη είναι... Καθίσεις δίπλα από το Λευτέρη. Σώθηκα δηλαδή. Α, ευχαριστώ. Βασιλική, έχεις επίσης προστατευτεί από τις ψήφους του τηλεοπτικού κοινού και θα είσαι ασφαλής. Τελικά έχεις αγωνία μπόλικη. Τι είχα. Δεν το πίστευα ότι θα σωθώ. Ο Κωνσταντίνος βγάζει τα δύο περικάρπια και τα πετάει κάτω, και το δικό του και της Βασιλικής, και τα κλωτσάει κιόλας να φύγουν από κοντά τους. Μακριά, μακριά, λέει, από αυτή τη διαδικασία. Ξαναγλιτώνει ο Κωνσταντίνος, ξαναγλιτώνει και η Βασιλική. Έχεις ξαναβρεθεί σε κατάσταση να γλιτώσεις. Δημήτρη, δεύτερη φορά υποψήφιος, δεύτερη φορά μονομάχος. Συναισθήματα. Θα παίξω. Δεν έχω κάτι να πω. Τι να δηλώσω. Ο κόσμος ψήφισε, ευχαριστώ και αυτούς που με ψηφίσανε. Παιχνίδι είναι. Να πω ότι η σειρά που είπα, τα ονόματα δεν έχουν καμία σχέση με την ψηφοφορία. Ετοιμαστείτε, γιατί το πρώτο παιχνίδι είναι ένα καινούριο παιχνίδι. Ονομάζεται Στήλος και θα το παίξουμε εδώ.